Πάμε να βρούμε τον Γιώργο Πατούλη που έχουμε καλεσμένο εδώ Μετά μαζί μας. Μετά από πάρα πάρα πολύ καιρό Μετά ο κύριος πολύ Πατούλης, <laughs> έτσι στην τηλεόραση. Αλήθεια είναι. Τι κάνετε κύριε Πατούλη, πώς είστε Καλημέρα σας, κύριε καλημέρα, κύριε. καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σε εξαιρετική κατάσταση σας βρίσκουμε. Ναι, δόξα και είμαστε. Μπράβο, φτουφτου. Όμορφα. Όλα, όλα όμως. καλά. Λοιπόν, Μου... κύριε Πατούλη, πριν ε, από ε, μερικέ ώρε είχαμε αυτή την ε, κακοκαιρία στην, ε, στην Αθήνα, είχαμε τη βροχή. Τώρα βλέπουμε μία δράση από την περιφέρεια καθαρισμού των ρεμάτων και καθαρισμού του κηφισού και παρατηρούμε ότι υπάρχουν αρκετέ αιχμέ για το τι επικρατούσε στην περιφέρεια όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, όταν υπάρχει ανάγκη να καθαριστεί ο κυφισσό, να καθαριστούν τα ρέματα, τα φρεάτια, ε, προφανώ κάτι δεν πήγαινε καλά επί τη δική σα. Έτσι το ακούσατε, έτσι. Έτσι πιστεύετε. Όχι, εγώ Α, δεν πιστεύω αυτό, αλλά τι ακούσατε. Λέτε. Ακούστε, ακούστε. Καταρχά, ε, να πω ότι ε, αυτό που είχαμε κάνει και ήμασταν η πρώτη διοίκηση τη περιφέρεια ήταν το παρατηρητήριο καθαρισμού των ρεμάτων. Mm -hmm. Και μάλιστα από τι πρώτε μέρε που είχα αναλάβει το 2019, παρότι είχα απλή αναλογική και όχι ενισχυμένη όπω σήμερα, ήμουν εκείνο όπου διπλασίασα του προπολογισμού καθαρισμού των ρεμάτων. Και τι σημαίνει παρατηρητήριο καθαρισμού των ρεμάτων, Είναι ακριβώ αυτό το οποίο την στιγμή που καθαρίζεται, από ποιον καθαρίζεται, πώ ήταν πριν, πώ ήταν μετά, σε 2.000 χιλιόμετρα ρέματα. Mm -hmm. Αυτό το οποίο εγώ τουλάχιστον αντιλήφθηκα ήταν το θέμα, αν εννοείται, του κυφισού. Γιατί δεν νομίζω ότι άκουσα εγώ για τα ρέματα, διότι στη δική μου θητεία τουλάχιστον. Είδαμε και τον Δεν είδαμε πλημμυρικά φαινόμενα, mm -hmm. και σας βάζω να σκεφτείτε ότι δεν είχαμε δει ούτε αυτοκίνητα ούτε ευτυχώ θύματα, τουλάχιστον στη δική μας βάρδια. Από εκεί και πέρα όμως. επειδή υπάρχει μια κλιματική αλλαγή, είναι σίγουρο ότι θα πρέπει όλα να αναδιορθώνονται και να αναδιαρθρώνονται, ώστε να είμαστε ακόμα πιο ετοιμοπόλεμοι ως κοινωνία και ως πολιτεία. Για το θέμα του κηφισού, αυτή η εργολαβία την οποία εκτελέστηκε επί ημέρα σημερινή διοίκηση ήταν η εργολαβία την οποία είχαμε προκηρύξει εμεί. Mm -hmm. Και προφανώ για να περάσει μέσα από τι διαδικασίε και του ελεκτικού συνεδρίου και όλα αυτά, εκτελείται σήμερα. Άρα λοιπόν. Πάντω, εμεί θα, εμείς θα εμείς που κάνω μια ναι, Καλό είναι θα σήμερα είναι σήμερα να λέγονται τα πράγματα με τον τρόπο. Δείχνουμε κάτι σωλήνε και μα έλεγαν ότι έχει 10 χρόνια να καθαριστεί ο Κυφησό. Έτσι mm -hmm. Ναι, εμπορώ. Κοιτάξτε, θα σα πω για το θέμα ειδικά του Κυφησού το οποίο οι αρμοδιότητες της περιφέρειας είναι για τα ρέματα και όχι για τα ποτάμια, όπως λέγεται ο κεφισός Και εκεί υπήρχε, αν θέλετε, όλα αυτές τις δεκαετίες μία αντιμαχία μεταξύ ΕΙΔΑΠ Υπηρεσιών και περιφερειών. Άρα, συγγνώμη για να το καταλάβουμε. Η κήτη του κεφισού ο καθαρισμό τη κήτη του κεφισού δεν είναι δουλειά τη περιφέρεια. Θα σα πω. Μέχρι, εάν μέχρι, θέλετε, δύο χρόνια μετά από τις δικές μας αρμοδιότητες που είχαμε αναλάβει, υπήρξε μία διαδικασία νομικής διερεύνησης και ε, ε, διατύπωσης, διότι όταν κάνεις μία εργολαβία καθαρισμού πρέπει να είναι δικό σου αρμοδιότητα. Ναι. Αυτή λοιπόν η διαδικασία ολοκληρώθηκε το 2022 με το Υπουργείο, διότι υπήρχαν, ε, τα ποτάμια ανήκουν στην, στο Υπουργείο στο επίπεδο του καθαρισμού. Επειδή όμως αυτό δεν έχει ροή... Στη μετάφραση της νομική υπηρεσία υπόθηκε λοιπόν ότι αναλαμβάνουμε τελικά και τον κυφισό. Εκεί λοιπόν εμεί αυτό το οποίο κάναμε, το οποίο δεν είχε διευκρινιστεί κύριε Κούτρα όλα αυτά τα χρόνια, ήταν. Μα είναι τραγικό αυτό. Είναι τραγικό, δω. προφανώς Είναι, είναι τραγικό, δεν τραγικό, διότι. Δηλαδή αυτό... να, να πνίγεσαι και να μην ξέρει ποιο είναι που πνιγεσαι Ακούστε, ακούστε όμω, ε, για, ναι. για, για, για ναι. να διατυπώσουμε και τα πράγματα όπως πρέπει. Θα σας πω λοιπόν, και καλό είναι να τα διατυπώνουν και αυτοί που τα ξέρουν και σήμερα. Είναι προφανές ότι για να μπορέσει να γίνει όλη αυτή η διαδικασία βάλαμε μέχρι και ειδικό σπηλαιολόγο, δηλαδή μέσα στα τυφλά τμήματα του Κηφισού να ελέγξουμε, διότι καταλαβαίνετε όταν φτιάχτηκε ο Κηφισός και η, οροφο, η, η, του, δεν είχε αφήσει για πολλά χιλιόμετρα σημείο πρόσβασης κάτω από τον κεφισό εκεί που σκεπάζεται. Εκεί λοιπόν διαθέσαμε ειδικό φιλιολόγο όταν αναλάβαμε τελικά ναι. τη διαδικασία αυτή. Μέχρι τότε καθαρίζαμε ε, τα ανοιχτά τμήματα και η εργολαβία η οποία προέκυψε από το 2023 που τελικά αποφασίστηκε ότι εμείς θα καθαρίζουμε και τα από κάτω τμήματά του, ναι, ναι. εκτελέστηκε σήμερα. Άρα τώρα είναι τελειωμένο, ανήκει στην περιφέρεια. Ανήκει στην περιφέρεια και επαναλαμβάνω ναι. για να μην μπερδευόμαστε, Μάλιστα. η εκτέλεση της εργολαβίας σήμερα ήταν Διαδικασίες που εμεί ξεκινήσαμε. Μάλιστα. Το και άλλο απλώς, που ακούσαμε αυτέ τι Δεν μέρες, γιατί το καλοκαίρι δεν καθαρίζανε. Έγινε μια καταιγίδα και έγινε χαμό στην Αθήνα. Μ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επειδή τα ξέρετε, σας ρωτάμε ως άνθρωπο που γνωρίζετε, ε, ποιο ευθύνεται για τα φρεάτια στην Αθήνα. Η, Η περιφέρεια είναι πάλι ή είναι ο Δήμο ή είναι αυτό. το Υπουργείο. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. εδώ είχατε και υπουργού, έχετε και υπουργού. Εκείνοι νομοθετούν. Αυτό το οποίο σαφέστατα υπάρχει, τα φρεάτια τα οποία ανήκουν σε δημοτικού δρόμου, ανήκουν στο επίπεδο του καθαρισμού στου Δήμου. Οι δρόμοι οι οποίοι ανήκουν στην περιφέρεια είναι κυρίω οι μεγάλοι δρόμοι, οι Συγκρού, καταστροφή, κοιθυσία κτλ. Τα οποία θα σα θυμίσω, ναι. γιατί εσεί παρακολουθούσατε έτσι και αλλιώ τα mm -hmm. πράγματα, μετά από 30 χρόνια ασφαλτοστρώθηκαν από τη δική μα διοίκηση. Εκεί λοιπόν υπήρχε σχετική εργολαβία σε, όλες, σε όλα αυτά τα φρεάτια να καθαρίζονται και καθαριζόντουσαν και συστηματικά. Mm -hmm. Άρα mm -hmm. λοιπόν αυτό που είδαμε τώρα δεν ξέρω γιατί κόνησε. Τι βλέπετε εδώ... τις εικόνες εδώ Είναι, ε, ε, είναι στο ε, Σαμπελοκύβο. Κοιτάξτε, ε, 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 πρέπει να, να γίνει όμω κατανοητό. Δεν είναι το πρόβλημα Μόνο στον καθαρισμό των φρεάτιων. Διότι τα φερτά βουλώνουν αμέσω τα φρεάτια. Κάτι που από το βουλώνει. Yeah. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία σε κάθε πόλη είναι πόσα φρεάτια θα έπρεπε να είχε. Δηλαδή, αν έχει 15.000 φρεάτια, επειδή είναι μεγάλη εκτάσεω ο Δήμο και η Δημοτική Δρόμη, αν έχει 3.000 φρεάτια, καταλαβαίνετε yeah. ότι αυτό είναι το πρόβλημα yeah. του πλημμυρικού yeah. φαινομένου. Yeah. Άρα, άρα, χρειάζονται, άρα την πλημμυρικά, άρα, νοιπόν, έργα. χρειάζονται την πλημμυρικά έργα. Και γι' αυτό ακριβώ για να. Μην ξεχνιόμαστε, και δεν έχω μιλήσει εδώ και 9 μήνες, τα περισσότερα έργα που έχει γίνει ποτέ σε περιφέρεια στην Αθήνα, στην Αττική τουλάχιστον, ήταν τη δική μας διοίκηση, διότι είχαμε κάνει την εξή διαδικασία. Όποιο Δήμος έφερνε μελέτη, όριμη, για φρεάτια και γενικότερα για όμβρια ύδατα στον Δήμο του, τότε αμέσως, είχε την απόλυτη προτεραιότητα χρηματοδότηση. Άρα για είσαι. να κλείσουμε, κύριε Πατούλη, η Αθήνα, η περιφέρεια, η Αττική μάλλον, είναι μια θωρακισμένη πόλη για τέτοιου είδου φαινόμενα. Κοιτάξτε, ε, θα σα απαντήσω ότι βλέπουμε στο Παρίσι και σε άλλε πόλει ε, πλημμυρικά φαινόμενα. Θα σα πω, είναι θωρακισμένα εκεί. Θα σα απαντήσω λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να είναι μια διαρκή διαδικασία και γι' αυτό. Κύριε Τζούνη, είχαμε κάνει μαζί με το Πανεπιστήμιο και τον mm -hmm. κύριο Λέκα και το αστροσκοπείο ένα master plan το οποίο αποδείκνυε ποια έργα μέσα από μια πηξίδα θα πρέπει να εκτελεστούν στο σύνολο της Αττικής για τα ζητήματα των πλημμυρικών φαινομένων του σεισμού που υπάρχουν τα ευαίσθητα σημεία, αλλά και των πυρκαγιών. Λέστη. Θα σα πω επίση, και αν μου επιτρέπετε για να ολοκληρώσω. Και αυτό, δηλαδή. ε, όταν λοιπόν υπάρχουν αυτέ οι πυρκαγιέ αντιλαμβάνεστε τα νερά των ανάντη πηγαίνουν στα κατά δηλαδή Κάντε μία της παύση, πόλης. κύριε Πατούλη, να τα πω. Μισό λεπτό, καθίστε όπω είστε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Δηλαδή. Και, έχουμε και άλλε δύο ερωτήσει να κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε ακόμη δύο ερωτήματα για τον κύριο Πατούλη, που είναι εδώ μαζί μα. Λοιπόν, καταρχά, κύριε Πατούλη, να ρωτήσω κάτι. Ε, εμφανίστηκε ένα πράγμα mm. στην περιφέρεια, ξυλώθηκαν διάφορε υπηρεσίε κτλ. Για. Πώ λέγανε αυτού, για τα διπλώματα. Για τα διπλώματα. Για τα ναι. διπλώματα. Όλοι διπλώματα αυτοί. Οδείγησες. Ε, άφησε και για τα τραπεζοκαθίσματα, αφ... ε, υπήρξε μια εικόνα ότι τα πράγματα δεν λειτουργούσαν πολύ σωστά στην περιφέρεια. Κοιτάξτε κύριε Τζούνα, καταρχά θα σα πω ότι η περιφέρεια την οποία εμεί δικούσαμε, επαναλαμβάνω, με απλή αναλογική. Δηλαδή από του 100 να είχαμε του 38. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Αυτό το οποίο εμεί κάναμε είναι να εξυπηρετούμε αφενό με του πολίτε και όπου υπήρχαν καταγγελίε, αν υπήρχαν, να οδηγούνται ή στην πειθαρχική διαδικασία ή. Και προφανώ το εισαγγελέα. Εμά δεν μα είχαν εγχειρηθεί οποιασδήποτε τέτοιε καταγγελίε. Δεν υπήρξε καταγγελία δεν δηλαδή εκλογική Ισαγγελέα. Προφανώ. Αντιλαμβάνεστε, με ξέρετε πολλά χρόνια, ούτε χαριζόμεσα κανένα, ούτε ξέραμε και κανέναν. <laughs> Στην περιφέρεια, μάλιστα θα έλεγα ότι δίναμε έναν μεγάλο αγώνα να διεκπαιρεώσουμε ότι είχαμε αναλάβει 100.000 διπλώματα γιατί επί. Δέκα μήνε δεν δίναν τότε διπλώματα η προηγούμενη διοίκηση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν θέλω να πω σε αυτήν την ιστορία. Και έτσι λοιπόν, οφείλω να πω ότι είχαν βάλει πλάτη, ώστε αυτά, μέσα σε λιγότερο από τρει μήνε, να δοθούν τα διπλώματα στου ωφελούμενου. Δηλαδή στου ναι. ανθρώπου που είχαν δώσει, φανταστείτε, είχαν δώσει εξετάσει και δεν είχαν πάρει διπλώματα το 19. Mm -hmm. Θα έλεγα λοιπόν ότι ε, αυτό το οποίο επίση εμεί κάναμε ήταν ένα νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο όταν εγώ θα έπρεπε να αλλάξω από τον νότιο τομέα στο βόρειο τομέα, <Κι> δεν μπορούσα να το κάνω. Και όταν έκανα κάποιε τέτοιε αλλαγέ, διότι η νομοθετική εξουσία, η οποία καταλαμβάνω δεν νομοθετούμε εμεί, νομοθετούν στη Βουλή. Ή υπουργοί. Μπήκαμε σε μία. Μάλιστα, άλλαξα κάποιε τέτοιε περιπτώσει και μου ήρθαν από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο να επανέλθουν στη, στο, στον τόπο που ήταν. Εκεί λοιπόν, κάναμε τότε με τον κύριο Βορύδη μια νομοθετική ρύθμιση η οποία τη βρήκανε σήμερα η διοίκηση. Θέλω να πω ότι πολλά πράγματα τα οποία. Βεβαίω, αν ήμουν εγώ περιφερειάρχη, αυτό που έκανα μάλιστα και με την κυρία Δούρου, όταν ας πούμε έβρικα κάτι που έκανε η κυρία Δούρου, το έλεγα. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή γιατί δεν γίνεται. Δηλαδή, θα σα φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ θυμάμαι, έχουμε... είμαστε εδώ στο Sky και απέναντι είναι ο φαλυρικό όρμο, τον οποίο ολοκληρώσαμε σε περίοδο COVID την πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση δεν μπήκε σε ένα αναπτυξιακό ε, νόμο, εάν θέλετε mm -hmm. δεν δόθηκε χρηματοδότηση. Βρήκαμε χρηματοδότηση, 360 εκατομμύρια. Κάναμε και τις μελέτες και ονομάζει και Bauhaus. Όμως, εγώ θυμάμαι, επί 1,5 χρόνο μας λέγαν πότε θα ξεκινήσει η β' φάση, πότε θα φύγουν τα χώματα για να μην υπάρχει πρόβλημα. Άρα, λέτε ναι, το έχετε παραδώσει ένα πεδίο έτοιμο στον κύριο Χαρδαλιά. Ναι, το έχω, αλλά πέραν τούτου. Εγώ δεν ακούω κανένα σήμερα να Δεν έχει ξεκινήσει η β' φάση. Παραμένουν εκεί. Δεν τα έχουν δώσει, εδώ, δεν λέει. μιλάει κανεί. Άρα, τι θέλω να πω. Θέλω να πω λοιπόν ότι σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν εξετάζω τι κάνει σήμερα η νέα διοίκηση και όπου χρειάζεται είμαι κοντά. Έτσι αλλιώ. Έτσι κι αλλιώ ο κύριο Χαρδαλιά. Έχει πάρει το 80% των ανθρώπων, οι οποίοι ήταν στη δική μας παράταξη. 80% Προφανώς. Ε, Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν έργα, δηλαδή ακόμα και αυτό το οποίο σήμερα μιλάμε mm. για την Ριβιέρα, τον ποδηλατόδρομο αλλά και τον πεζόδρομο μαζί με τον κύριο Σκέρτσο Ομογενοποιήσαμε με του δημάρχου και κάναμε μελέτε και χρηματοδότηση, το οποίο εγκαινιάστηκε η έναρξή του το Σας Μάιο. Σα καλημερίζουμε, κύριε Παντούλη. Αυτό καλημερίζουμε... καταλαβαίνετε δεν έγινε σε μία στιγμή. Προφανώ. Έγινε... Πάρα, πάρα πολύ. Και Να σα ευχηθούμε και... με το καλό, με το έτσι, καλό. διότι μάθαμε και, τις, και τα ευχάριστα. Με το καλό και συγχαρητήρια. Να είστε καλά, συγχαρητήρια. Ό,τι προωθείτε στη ζωή είναι καλό και βεβαίω ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Παντούλη. Ευχαριστούμε πολύ.